Τι έγινε ρε, τι έπαθες, έχασες τίποτα? Όχι. Κυνηγάω κατσαρίδες. Ωγα. Πάρε την παντόφλα ρε και χτυπάντες. Και να θυμηθείς να ζητήσουμε αύριο από τους φύλακες των Μοκτώνων να ψεκάσουν. Σου, μη φωνάζεις. Πάρε ρε την παντόφλα και χτυπάντες. Σταμάτα ρε, δεν θέλω να τις χτυπήσω, να τις πιάσω θέλω. Καλά πας καλά ρε, πάρε την παντόφλα σου λέω. Πιάστε πα... Σταμάτα ρε γάμο, το ορίστε τι κατάλαβες, ορίστε τις έδιωξες να πούμε. Καλά, τα έχεις παίξει εντελώς, δεν πας καλά. Αγόρι μου, δεν έχεις καταλάβει τίποτα ακόμα από τη ζωή. Τι να καταλάβω, ρε. Ξέρεις τι πόσα μπορείς να βγάλεις άμα τις εκπαιδεύσεις. Τις κατσαρίδες. Με, τις κατσαρίδες. Είχαμε εδώ πέρα έναν τύπο πριν μερικά χρόνια, ο οποίος εκπαίδευε ψήλους και κατσαρίδες. Ναι, όπως τα λέω, έδινε κάθε πρωί σώμα με αυτές στο προάβλιο και τον πληρώναμε τσιγάρα και φαγητά και μαζέψε τα κέρατά του, ρε εσύ. Όταν τελείωσε από εδώ και βγήκε έξω, πήγαινε στις πλατείες και έδινε σώμα. Μιλάμε, ο τύπος είχε χεστεί στο τάλιρο, ρε. Τι μου λες. Ναι, αμέ. Ρε εσύ μιλάμε, είχε κάνει φοβερή δουλειά το άτομο, έτσι. Να βλέπεις τώρα τους ψήλους και τις κατσαρίδες, να τους λέει φύγετε και να φεύγουνε, ελάτε εδώ και να γυρνάνε. Να τις βλέπεις εσύ να περνάνε μέσα από δαχτυλίδια, να κάνουν τούμπες, να μπαίνουν μέσα σε matchbox και να κάνουν συγκρόμενα. Μιλάμε για φοβερά πράγματα τώρα, έτσι. Άσε ένα ποντικό που είχε, καλά, φοβερός ποντικός εσύ. Πανέξυπνος μιλάμε, έτσι. Περπάτηκε κανονικά, σαν άνθρωπος, γύραγε το κεφάλι του δεξιά, αριστερά, μιλούσε, απαντούσε σε ερωτήσεις, έλεγε πες το καιρό. Μιλάμε δηλαδή ήταν απίστευτος. Άσε μια φορά κιόλας, μιλάμε, αυτό ήταν φοβερό. Τον είχε τύσει με κάτι ροχαλάκια που βρήκε και ήταν ίδιος ο Μάικλ Τζάξον, ρε εσύ. Μέχρι και φούμο του βάλε. Καλά, μιλάμε, χορεύε και τραγούδε για τον Billy G. Έλα, ρε, φίλε. Να χαθείς κανονικά. Αλλά μια μέρα τον δάγκωσε και είχαμε ντράβαλα. Τι μου λες, ρε φίλε. Ναι, άσε. Τι έγινε. Εντάξει, βασικά του δες εκεί πέρα το ποδαράκι με λίγο επίδεσμο. Του δώσε και μπόλικο τυράκι, τον έβαλε σε ένα χαρτόκουτο δίπλα στη σόμπα και μετά από κάνα μήνα ήταν πάλι καλά. Μιλάμε, παραλίγο να την αχτεί επιχείρηση στον αέρα, έτσι. Έρχονται. Σουτ. Okay. Κορίτσια, συγγνώμη, αλλά έχω αφήσει τον Ορέστη μόνο του πολλή ώρα και δεν είναι σωστό. Θα τα πούμε αργότερα. Hey. Σταμάτα ρε, να πούμε κάποια μαλακία. Όλη τη μέρα μαλακίες λέμε ρε, άσε με διαβάσω λίγο. Τι διαβάζεις? Πόλεμος και ειρήνη, τόμος ένα. Τόμος ένα, δηλαδή υπάρχει και τόμος δύο ας πούμε. Δηλαδή ας πούμε ο τόμος ένα είναι ο πόλεμος και ο τόμος δύο είναι η ειρήνη. Τι χιούμορ. Βρίσκεις, ε. Εγώ αγόρι μου είμαι πηγή έμπνευσης, είμαι αστήρευτος, δίνω ιδέες. Αλήθεια είναι αυτό. Μου δώσες ιδέα για το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσω. Τι? Ντοστογεύσκι. Τον Ηλίθιο. Επιστρέφω στα κορίτσια μου. Δηλαδή, να καταλάβεις τώρα, είχε κάτι ψήλους και κάτι κατσαρίδες, οι οποίες, ας πούμε, περπατάγανε κάτι, της έλεγε «Φύγε, έφευγαν, γύρνα». Τι έγινε, ρε, σόρι, ρε, μαλακά, σόρι, το πιο ωραίο, το πιο... Γαμώ το. Κάτσε και πού είσαι, ρε, γαμώ, ρε, πού είσαι. Τι είναι, μαλακά. Γιώνα. Έλεγε το καιρό. Έλεγε το καιρό. Δεν μπορούσα να βάλω καμία βλέπες τα λάθη να κουνώ. Κι όμως το έκρυψες πάρα πολύ καλά. Είναι το καιρό, ρε μάνα. Η πετρούλα.